Αγαπητοί συνάδελφοι που μας παρακολουθείτε από μακριά, καλησπέρα. Καλησπέρα και στους παρόντες. Το σημερινό θέμα είναι εξαιρετικά ενδιαφέρον, αφού αφορά την απεικόνιση της κρίσης καρπλάκας, ένα συχνό νόσημα με ανάγκη για διεπιστημονική προσέγγιση. Και ο μιλητής σας είναι γνωστός, είναι ένας από εμάς, ο κύριος Φινίτσης, νευροακτινολόγος, που χρειάζεται με την εξειδικευμένη γνώση να μας βοηθήσει να αντιληφθούμε ποιος είναι ο ρόλος της απεικόνισης της κρίσης κατά πλάκας. Κύριε Φινίτση. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Καλησπέρα και από μένα. Ο τίτλος της παρουσίασης είναι η απεικόνιση της σκλήρισης κατά πλάκας, όμως καθότι είμαστε όλοι λίγο πολύ εξοικειωμένοι με την απεικόνιση, έτσι πάνω κάτω όλοι μπορούμε, είμαστε σε θέση να αναγνωρίσουμε μια σκλήρισης κατά πλάκας, επικεντρώθηκα περισσότερο στη διαφορική διάγνωση, καθότι πολλές φορές υπάρχουν διάφορα νοσήματα τα οποία μπορούν να υποδηθούν σκλήρισης κατά πλάκας. Και γι' αυτό θα εξετάσουμε ένα-ένα όλα αυτά τα νοσήματα και ποια είναι τα απεικονιστικά χαρακτηριστικά τα οποία μπορούν να μας βοηθήσουν να θέσουμε τη διαφορική διάγνωση. Φάνω. Το παίρνω εγώ. Ναι. Απλώς η παρουσίαση. Το κάνω από παρουσίαση. Εντάξει. Okay. Κρύψτε λίγο αυτό. Κρύψτε λίγο αυτό εδώ κατά ένα λεπτό. Πώς θα το κρύψω. Το τράβατε. Okay. Εντάξει, ωραία. Στη διαφορική διάγνωση θα μιλήσουμε για άλλα φλεγμονώδη απομυελινοτικά νοσήματα και παραλλαγές της κοραπλής κλίνησης, οι οποίες είναι σπάνιες και θα μπορούσαν να μας παραπλανήσουν και να δώσουμε μια άλλη λαθεμένη διάγνωση. Θα μιλήσουμε για κάποια φλεγμονώδη νοσήματα, θα μιλήσουμε για αγκιακά νοσήματα. Και θα πρέπει λοιπόν να έχουμε υπόψη μας ότι υπάρχουν και κάποιες ογκόμορφες νεοπλασματικές βλάβες οι οποίες μπορεί να θυμίζουν κοραπλής κλίνησης, αλλά δεν θα επεκταθούμε σε αυτές. Τώρα λίγα λόγια έτσι για την διάγνωση της κοραπλής κλίνησης. Δεν υπάρχει ειδικό τεστ για το οποίο να είναι παθογνωμονικό για τη διάγνωση της πολλαπλής σκλήνησης. Ουσιαστικά, δηλαδή, βασιζόμαστε σε ένα συνδυασμό απεικόνισης κλινικής εικόνας και βιολογικών εξετάσεων από το ΕΜΗ. Μας ενδιαφέρει η διασπόρα στο χώρο και στο χρόνο, δηλαδή θέλουμε να έχουμε σε κάποιες απεικονιστικές εξετάσεις, μάλλον στην ίδια απεικονιστική εξέταση πολλαπλές βλάβες, και επίσης θέλουμε να έχουμε εμφάνιση καινούριων βλαβών στις επόμενες απεικονιστικές εξετάσεις. Υπάρχουν συγκεκριμένοι πίνακες, έτσι και συγκεκριμένα κριτήρια, δεν θα αναφερθώ σε αυτά, τα οποία χρησιμοποιούμε τόσο εμείς όσο και οι νευρολόγοι για να θέσουμε την τελική διάγνωση της πολλαπλής κλίνησης και μετά να κατηγοριοποιήσουμε τους ασθενείς και αναλόγως μετά να αποφασίσουμε τι θεραπεία πρέπει να λάβουμε. Επομένως, είμαστε όλοι εξοικειωμένοι με αυτές τις τυπικές οειδείς βλάβες, σχετικά σαφώς αφοριζόμενες στη λευκή ουσία. Είναι συνήθως αμφωτερόπλευρες, είναι ασύμμετρες, υπάρχει μια τάση πάντα να προσβάλλεται, να υπάρχει προτίμηση στην προσβολή του μεσολοβίου και όταν προσβάλλεται το μεσολόβιο τότε φαίνεται να υπάρχει αυτή η εικόνα των σαν δάχτυλα, τα λεγόμενα Dawson fingers. Έχει επίσης την τάση να προσβάλλει τις U-fibers, να έχεις βλάβες ακριβώς σε αυτές τις ίνες οι οποίες συνδέουν τις έλκες μεταξύ τους. Στο στέλεχος συνήθως οι βλάβες έχουν την τάση να είναι έκεντρες, ενώ είναι σπάνιες οι βλάβες στα βασικά γάγγλια. Επίσης, ένα διάφορο διαγνωστικό στοιχείο, το οποίο θα δούμε μας βοηθάει να κάνουμε διαφορετική διάγνωση με άλλα νοσήματα, είναι οι φιλικές βλάβες. Ενώ βοηθάει πολύ επίσης και ο έλεγχος του νοτιαίου μυελού. Εδώ είναι μία εικόνα από μαγνητική τομογραφία υψηλής ευκρίνειας. Συνήθως τις παίρνουμε με 7 τέσλα και βλέπουμε πάλι τις χαρακτηριστικές θέσεις, έτσι, είτε στη λευκή ουσία, είτε κάτω από το φλοιό. Τις χαρακτηριστικές θέσεις που μπορείς να δεις τις βλάβες της πολλαπλής κλίνησης. Και το άλλο στοιχείο το οποίο είναι πολύ ενδιαφέρον είναι ότι συνήθως ή αρκετά συχνά τουλάχιστον αυτές οι βλάβες διατρέχονται από μία φλέβα, από μία μικρή μυελική φλέβα. Αυτή η μαύρη γραμμή εδώ
Είναι μια μικρή μυϊκή φλέβα, φαίνεται εδώ πέρα επίσης, υποσημαίνεται επίσης. Εδώ, αν θέλετε, είναι μια βλάβη η οποία είναι μπροστά στο μετωπίο κέρας της αριστερής πλάγιας κοιλίας και αν κάνει κανένας μεγέθυνση θα δει καλύτερα την μυϊκή φλέβα η οποία θα καταλήξει μετά στην διαφραγματική φλέβα. Επομένως, οι φλέβες, αν έχει κανένα στη διάθεσή του μία μαγνητική τομογραφία υψηλής εκκρίνειας, είναι ένα στοιχείο το οποίο μπορεί να μας βοηθήσει να θέσουμε την διαφορική διάγνωση σε σχέση με άλλα νοσήματα. Τώρα, πολύ σημαντική είναι επίσης η εξέταση του νοτιαίου μυελού. Μάλιστα, ένα ποσοστό πρωτοδιαγνώσεων σκλήρισης κατά πλάκας τίθεται αποκλειστικά από βλάβες του νοτιού μυελού, δηλαδή κάνεις μια μαγνητική τομογραφία εγκεφάλου, είναι όλα πεντακάθαρα και βλέπεις ουσιαστικά μόνο τις βλάβες στο νοτιό μυελό. Η συνηθέστερη θέση που θα αναπτυχθούν αυτές οι βλάβες είναι η αυχενική μοίρα της σπονδυλικής στήλης. Συνήθως πρόκειται για μικρές βλάβες, οι οποίες έχουν την τάση να αναπτύσσονται στα οπίσθια και πλάγια δεμάτια. Δεν προκαλούν συνήθως φαινόμενο έντονο είδημα, δεν προκαλούν συνήθως έντονο φαινόμενο μάζας και το κεφαλουριαίο μήκος τους είναι συνήθως κάτω από δύο σπονδυλικά σώματα. Αυτό μας βοηθάει πολύ, όπως θα δούμε, στη διαφορική διάγνωση από άλλα μυελωτικά νοσήματα, όπως είναι για παράδειγμα η οπτική νευρομυελίτιδα. Έτσι, και επίσης η αυχενική μοίρα της σπονδυλικής στήλης είναι η συνηθέστερη θέση ανάπτυξης βλαβών, όχι δεν μπορούν να αναπτυχθούν σε άλλες θέσεις, αλλά είναι η συνηθέστερη θέση ανάπτυξης βλαβών στην πολλαπλή σκλήρυνση. Ωραία. Οπότε πάμε, θα δούμε καταρχάς τις παραλλαγές της πολλαπλής σκλήρυνσης. Θα μιλήσουμε για την ADEM, Acute Disseminated Encephalomyelitis, η οποία είναι και αυτή ένα μονοφασικό από μυελινοτικό νόσημα. Και θα δούμε επίσης άλλες παραλλαγές της πολλαπλής σκλήρυνσης, όπως είναι η ογκόμορφη MS και θα επικεντρωθούμε στην παραλλαγή Marburg και στην συγκεντρική σκλήρυνση του μπαλόν. Τώρα, η οξία διάχυτη εγκεφαλομυελίτιδα ή διάσπαρτη εγκεφαλομυελίτιδα είναι ένα νόσημα το οποίο θα το δεις συνήθως στα παιδιά, όχι ότι δεν μπορείς να το δεις σε ενήλικες, αλλά θα το δεις συνήθως στα παιδιά. Συνήθως υπάρχει ένα ιστορικό πρόσφατου εμβολιασμού ή κάποια πρόσφατης υιογενούς λίμωξης. Είναι τυπικά μία μονοφασική νόσος, δηλαδή θα σου δώσει συμπτώματα και μετά τα συμπτώματα αυτά θα παρέλθουν. Όχι βέβαια ότι δεν μπορεί κάποια στιγμή στο μέλλον να σου ξαναδώσει συμπτώματα, αλλά συνήθως είναι μονοφασική. Και η σημειολογία, η κλινική σημειολογία είναι πολυαισθητική και σε μερικές περιπτώσεις μπορείς να έχεις ακραία σημειολογία με εγκεφαλοπάθεια. Εδώ είναι μια τυπική εικόνα ADEM σε παιδί μετά από εμβολιασμό. Έχει αυτή την μορφή βλαβών, οι οποίες σαφέστατα, αν θυμηθείτε τις βλάβες στην πολλαπλή σκλήρυνση, έχουν την τάση να είναι κάπως μεγαλύτερες. Επομένως, πρώτο σημείο που μας βοηθάει. Συνήθως είναι αμφωτερόπλευρες, συμμετρικές, όχι ασύμμετρες όπως είναι οι βλάβες στην πολλαπλή σκλήρυνση. Έχουν την τάση να αναπτύσσονται στα βασικά γάντια. Έτσι, εδώ, για παράδειγμα, έχουν προσβληθεί οι δύο θάλαμοι. Έχει προσβληθεί ο κεφαλή του αριστερού κερκοφόρου πυρήνα. Υπάρχει επέκταση στην παρακείμενη λευκή ουσία, αλλά συνήθως δεν έχει την τάση να αναπτύσσεται τόσο πολύ περιπτυριακά και μπορεί επίσης να προσβάλλει υποφλοιώδη λευκή ουσία, έτσι, ή ακόμα και φλοιό. Και το άλλο χαρακτηριστικό είναι ότι αν δεις πρόσληψη σχεστικού, που δεν σημαίνει ότι έχεις πάντα πρόσληψη σχεστικού, μπορεί να μην έχει καθόλου πρόσληψη σχεστικού, συνήθως οι βλάβες αυτές έχουν την τάση να προσλαμβάνουν όλες ταυτόχρονα, έτσι σε αντίθεση με την πολλαπλή σκλήρυνση που συνήθως θα δεις κάποιες βλάβες να έχουν προσλαμβάνουν σχεστικό και κάποιες άλλες να μην προσλαμβάνουν σχεστικό. Το άλλο χαρακτηριστικό είναι ότι θα κάνεις οσφιονοτία παρακέντηση και δεν θα δεις τις χαρακτηριστικές μπάντες
της σκλήρυσης κατά πλάκας. Σε περίπτωση εγκεφαλοπάθειας μπορεί να έχεις μέχρι και κεφαλαλγία, επιληψία, αλλά συνήθως περισσότερο θα έχεις πυρετό και σύγχυση. Εδώ είναι κάποια παραδείγματα με κάποιες βλάβες, συνιακά άμφους, συνετρικά, υποφλοιωδώς, λευκή ουσία, οι οποίες προσλαμβάνουν σχιαστικό. Και όπως είπαμε, είναι τυπικά μια μονοφασική νόσο. Θα δει κανένας αυτή την εντυπωσιακή εικόνα, ασθενής θα φάει τα φάρμακά του και σύν το χρόνο αυτή η εικόνα θα υποχωρήσει και συνήθως δεν θα έχεις δεύτερη προσβολή. Και προχωράμε στην ογκόμορφη MS, δηλαδή είναι ουσιαστικά κάποιες σπάνιες περιπτώσεις σκλήρυσης κατά πλάκας, οι οποίες εκδηλώνονται με ογκόμορφη βλάβη. Για παράδειγμα, εδώ είναι μια περίπτωση, ομολογουμένως σπάνια, ογκόμορφης MS, μετά από έγχυση σκιαστικού, υπάρχει αυτή η μεγάλη βλάβη, εντοπίζεται με το πία αριστερά και σίγουρα θα ήταν πολύ ύποπτη για ένα κακό ηθεσμεόπλος, με ένα πολύ μορφογειολάσμο, για παράδειγμα, καθότι προσλαμβάνει περιφερικά σκιαστικό και έχει την τάση κιόλας να περνάει από το μεσολόβιο και να πηγαίνει στον έτερο με το πία λόγο. Επομένως, μια εξαιρετικά ύποπτη εικόνα. Εννοείται ότι όταν πλέον έχεις τόσο μεγάλη βλάβη θα έχεις σπασμούς, θα έχεις διαταραχές συνείδησης και σίγουρα όσο μεγαλύτερη είναι η βλάβη, στις ιδίως στις παραλλαγές τύπου Μάρμπου και παραλλαγή τύπου Μπαλό, τότε τόσο μεγαλύτερη, τόσο δυσμενέστερη θα είναι και η κλινική σημειολογία. Η παραλλαγή Μάρμπου. Στην παραλλαγή Marburg είναι μια εικόνα όπου η κατανομή των βλαβών θυμίζει MS. Έχεις τυπικά στις θέσεις που περιμένεις βλάβες MS, βλέπεις αυτές τις βλάβες. Όμως είναι πολλαπλές, είναι ογκόμορφες, δεν είναι αυτές οι στικτές ή οι πιο μικρές βλάβες. Και εκεί η εικόνα θα είναι βαριά, κεφαλαγγελία, σύγχυση, σπασμή και θα έχεις μια οξία προοδευτική νευρολογική έκπτωση. Εδώ βλέπετε μια περίπτωση από τη βιβλιογραφία με πολλαπλές βλάβες εδώ στο κρεοταφικό λογό, με τοπία, βρεγματικά και πώς αυτές οι βλάβες εξελίσσονται μέσα στο χρόνο. Η παραλλαγή τύπου Μπαλό και αυτή μια ογκόμορφη βλάβη, αλλά έχει το χαρακτηριστικό ότι αποτελείται από αυτές τις τυπικές εναλλασσόμενες ζώνες μυελίνωσης και γλίωσης, οι οποίες έχουν διαφορετικό σήμα, για παράδειγμα, εδώ στην τάβη διακολουθία. Παθρονοατομικά είναι ακριβώς αυτό. Έχεις εναλλαγές γλίωσης και απομυελίνωσης και σου δίνουν αυτή την τυπική εικόνα, η οποία σε βοηθάει να πεις ότι αυτό το πράγμα εδώ πέρα δεν είναι όγκος, αλλά κατά πάσα πιθανότητα μπορεί να είναι ένα απομυελινωτικό νόσημα, μια πολλαπλή σκλήρυση. Τώρα βέβαια η πράξη έχει δείξει ότι δεν φτάνει να το δεις, δεν φτάνει να το υποψιαστείς. Συνήθως όλοι αυτοί οι ασθενείς έχουν βαριά συμπτώματα, με σπασμούς, με συμπεριφορικές μεταβλές και όλοι αυτοί οι ασθενείς για να είσαι τελικά σίγουρος ότι είναι πολλαπλή σκλήρυση θα καταλήξουν να κάνουν βιοψία. Τώρα, η πολλαπλή σκλήρυση μπορεί επίσης να έχει διαγνωστικό πρόβλημα με άλλα νοσήματα. Το πιο συχνό από αυτά είναι η νόσος των μικρών αγγείων. Έτσι. Η μικροαγγειοπάθεια τη βλέπουμε καθημερινά, θα μιλήσουμε πιο αναλυτικά με αυτήν. Από εκεί και πέρα υπάρχει μια άλλη μορφή μικροαγγειοπάθειας, η κανταζήλ, τη βλέπεις σε νεότερα άτομα, έχει λίγο διαφορετική κατανομή λαβών. Και συν τις άλλες είναι κληρονομούμενη, οφείλεται σε κάποιες μεταλλάξεις. Υπάρχει, μπορεί να τεθεί θέμα διαφορικής διάγνωσης με την οπτική νευρομυελίτιδα. Μπορεί να τεθεί θέμα διαφορικής διάγνωσης με τη σαρκοείδωση, με το σύνδρομο Σουζάκ, με το σύνδρομο Μπεχσέτ και θα τελειώσουμε την παρουσίαση με την BML, την Progressive Multifocal Λουκοενσεφαλόπαθη, προοδευτική, πολυαισθητιακή, λευκοκεφαλοπάθη. Και ξεκινάμε με την νόσο των μικρών αγγείων. Έτσι, είναι ένα νόσημα το οποίο το βλέπουμε πάρα πολύ συχνά, ιδίως στα άτομα μεγάλης ηλικίας και πόσο μάλλον όταν έχεις MS οι οποίες έχουν αργή έναρξη, δηλαδή σε μεγάλα άτομα, εκεί μπορεί να έχεις πραγματικά διαφοροδιαγνωστικό πρόβλημα.
Παθολοανατομικά οφείλεται σε μικροαγγειοπάθεια, η οποία μπορεί να οφείλεται σε ζαχαρόδη διαβήτη, σε υπέρταση. Έτσι, συνήθως αυτοί οι ασθενείς θα έχουν αυξημένη μεγάλη ηλικία, θα έχουν καρδιακιακούς παράγοντες κινδύνου. Επίσης, επειδή ουσιαστικά πρόκειται για σταδιακή εγκατάσταση μικρών εμφράκτων, θα έχεις επεισόδια με οξία συμπτωματολογία, δηλαδή κάθε φορά που έχεις εγκατάσταση κάποιου ποτροειδούς εμφράκτου, αν πιάνει μια περιοχή η οποία έχει κλινική έκφραση, θα έχεις και κάποια κλινικά συμπτώματα. Από εκεί και πέρα, αυτές οι βλάβες, ναι, μεν είναι στικτές, αλλά δεν έχουν την τάση να προσλάβουν τα U-fibers. Επίσης, θα δεις σιγά-σιγά, καθότι προσβάλλεται ολόκληρη λευκή ουσία, θα έχεις και την τάση να έχεις αυτό την ρυπαρή λευκή ουσία, η dirty white matter. Επίσης, αν κάνεις κάποιες ακολουθίες gradient echo ή SWI, σε susceptibility, ενδεχομένως να υπάρχουν και μικροαιμορραγίες, γιατί αυτές οι μικροαγγειοπάθειες, εκτός από απόφαξη μικρών αγγείων, μπορεί να σου κάνουν και μικροαιμορραγίες. Και σε αντίθεση με την πολλαπλή σκλήνηση, σπάνια θα προσβληθεί το μεσολόβιο, δηλαδή θα έχεις όλες αυτές τις βλάβες στο μεσολόβιο, όμως θα είναι καθαρό. Οι κροταφικοί λοβοί προσβάλλονται πιο σπάνια και επίσης σπάνια έως και ποτέ θα έχεις προσβολή του νοτιαίου μυελού από μικροαγγειοπάθεια. Επομένως, έχεις πολλά στοιχεία που μπορεί να σου βοηθήσουν να κάνεις διαφορετική διάγνωση. Επίσης, αυτές όλες οι βλάβες δεν προσλαμβάνουν σκιαστικό και συν τη άλλη, αν έχεις τη δυνατότητα να κάνεις σημαντική τομογραφία υψηλής ευκρίνειας, οι βλάβες αυτές δεν αναπτύσσονται γύρω από αγγεία. Δηλαδή, δεν θα δεις κάποια μυελική φλέβα να διατρέχει αυτές τις βλάβες. Εδώ έχουμε κάποια παραδείγματα. Έτσι, εννοείται ότι αυτή η μικροαγγειοπάθεια και η ελεύθερη εγκεφαλοπάθεια που τη συνοδεύει είναι σταδιακά επιδεινούμενη. Πώς ξεκινάει, ελαφρά μορφή, μέτριου βαθμού μορφή και σοβαρή μορφή. Πολλαπλές στικτές βλάβες στη λευκή ουσία, χωρίς κάποια άλλα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Αυτές οι βλάβες σειραίων, σιγά σιγά η λευκή ουσία αποκτάει αυτή την μορφή dirty white matter, η βρώμικη λευκή ουσία. Και το τελικό στάδιο, που πλέον είναι η πλήρης λευκοεγκεφαλοπάθεια, όπου έχεις βλάβες σε όλη την έκταση της λευκής ουσίας, αλλά προσέξτε, τυπικά δεν φαίνεται να προσβάλλει το φλοιός ή υποφλοιώδης λευκή ουσία. Επομένως, όλα αυτά είναι στοιχεία που θα σε βοηθήσουν εύκολα να κάνεις τη διαφορική διάγνωση, εκτός βέβαια από το γεγονός ότι δεν θα έχεις ολιγοκρονικές μπάντες κλπ. Προχωράμε στην Κανταζίλ, η οποία είναι cerebral autosomal dominant arteriopathy with subcortical infarcts and leukoencephalopathy. Είναι μια μικροαγγειοπάθεια κληρονομούμενη. Υπάρχει οικογενειακό ιστορικό. Στους ασθενείς αυτούς τα συμπτώματα συνήθως ξεκινάνε στη μέση ηλικία, 50 χρόνια και μετά. Έχει βρεθεί μια μετάλλαξη NOTCH 3. Δεν υπάρχουν ολιγοκλονικές μπάντες στο ένι. Και χαρακτηρίζονται από αυτά τα πολλαπλά υποτροπιάζοντα ισχυμικά εγκεφαλικά επεισόδια, τα οποία σιγά σιγά θα καταστρέψουν όλη την λευκή ουσία. Αλλά έχει το χαρακτηριστικό ότι εδώ έχει την τάση να δημιουργεί φλοιικές βλάβες, έχει την τάση να δημιουργεί υποφλοιώδεις βλάβες και επίσης έχει την τάση να σου προσβάλλει το μεσολόβιο και την παρικεφαλίδα. Επομένως, τα χαρακτηριστικά μπορεί να μοιάζουν λίγο με την πολλαπλή σκλήνηση. Όπως είπαμε, δεν θα έχεις ολιγοκλονικές μπάντες και το βασικότερο, συνήθως αυτοί οι ασθενείς είναι οι οικογένειες οι οποίες είναι ταυτοποιημένες. Και πλέον αυτοί οι ασθενείς ξέρουν ότι μέσα στην οικογένεια έχουμε ένα άτομο που έχει αυτό το ιστορικό και συνήθως δεν υπάρχει πρόβλημα εφορικής διάγνωσης. Τώρα, υπάρχουν οι μικρανίες, έτσι, ένα άλλο στοιχείο το οποίο σε βοηθάει να θέσεις τη διαφορική διάγνωση κλινικά, κάτι το οποίο κανονικά δεν το έχεις στην πολλαπλή σκλήνηση. Επίσης, μικροαιμορραγίες στις TWST, T2STAR και SWI ακολουθίες, φαίνονται αυτές οι μικροαιμορραγίες, φαίνονται τα βότριοειδή έμφρακτα και σιγά σιγά, καθώς εγκαθίστανται τα μικρά ισχυμικά, φαίνεται σιγά σιγά η καταστροφή της λευκής ουσίας.
Ωραία, προχωράμε στην οπτική νευρομυελίτιδα, η οποία είναι και αυτή ένα απομυελινοτικό νόσημα. Παλαιότερα την κατατάσσανε σαν υποκατηγορία της πολλαπλής σκλήρησης, όμως πλέον έχει διάκριτα ακτινολογικά και κλινικά και εργαστηριακά χαρακτηριστικά. Το πιο χαρακτηριστικό είναι ότι έχει αντισώματα στην Aquaporin 4 και αντισώματα MOG. Επομένως, σήμερα θεωρείται μια ξεχωριστή νοσολογική οντότητα. Και πρέπει να γίνεται η διάκριση, διότι άλλη είναι η θεραπεία της πολλαπλής σκλήρησης, άλλη είναι η θεραπεία της οπτικής νευρομυελίτιδας και αν δώσεις τη λάθος θεραπεία, δεν θα έχεις καθόλου καλά αποτελέσματα. Όπως το λέει και το όνομά της, έχεις συχνά, όχι όμως πάντα, οπτική νευρίτιδα, η οποία όταν εκδηλώνεται είναι συνήθως αμφωτερόπλευρη. Εδώ, για παράδειγμα, έχουν προσβληθεί τα οπτικά νεύρα, υψηλωσή μας συντάβδιοκολουθεί, έχει προσβληθεί το οπτικό χίασμα. Σημαντική νευρίτιδα με σημαντική απώλεια της οπτικής οξύτητας. Συν της άλλης, εδώ φαίνεται ότι υπάρχει και μια προσβολή της έσω επιφάνειας του κροταφικού λογού. Όσον αφορά τον μυελό, έχεις την εικόνα πλήρους εγκάρσιας μυελίτιδας, κάτι το οποίο δεν θα στο κάνει πολλαπλή σκλήρηση. Πολλαπλή σκλήρηση, είπαμε, προσβάλλει συνήθως την πλήστια πλάγια τμήματα του νοτίου μυελού. Εδώ έχεις πλήρης εγκάρσια μυελίτιδα και έχεις επίσης εκτεταμένη εγκάρσια μυελίτιδα, συνήθως πάνω, με μήκος πάνω από τρία σπονδυλικά σώματα. Επομένως, τυπική εικόνα, πολύ δύσκολο να την μπερδέψεις με πολλαπλή σκλήρηση. Επίσης, έχει την τάση να προσβάλλει στέλεχος, διεγκέφαλο και εγκέφαλο. Εδώ, για παράδειγμα, μια τυπική θέση για οπτική νευρομυελίτιδα είναι η αίρεα post-trema, η οποία δημιουργεί ένα τυπικό σύνδρομο με συνύπαρξη λόξιγκα, ναυτία και εμέτων. Έτσι, η οπίστια κατώτερη ραχεία επιφάνεια του στελέχους, αίρια post-trema. Εδώ, συν της άλλης, έχει προσβληθεί και το δεξιό μεσεγκεφαλικό σκέλος και εδώ το δεξί έξω τμήμα της γέφυρας. Και όσον αφορά τον εγκέφαλο, και εκεί υπάρχουν μπορείς να δεις αυτές τις βλάβες από μυελίνωσης, οι οποίες όμως συνήθως έχουν περικυλιακή κατανομή, υποεπενδυματικές, μπορείς να δεις και υποφλοιώδεις ή εντοβάθη βλάβες, αλλά σπανιότερα θα δεις προσβολή του μεσολοβίου με Dawson fingers. Αν κάνεις μαγνητική τομογραφία υψηλής ευκρίνειας, δεν θα δεις την κεντρική φλέβα. Και συνήθως, επίσης, δεν θα δεις φυλικές βλάβες. Επομένως, ένα ολόκληρο φάσμα βλαβών και συν της άλλης τα ειδικά αντισώματα, τα οποία σε βοηθάν να θέσει την σωστή διαφορική διάγνωση και διάγνωση. Όσον αφορά τον νοτίο μυελό, το είδαμε και πριν, βλάβες με πλήρη εγκάρσια μυελίτιδα εκτείνονται σε περισσότερα από τρία σπονδυλικά σώματα, μπορεί να εκτείνονται και στο στέλεχος και σε σχέση με την πολλαπλή σκλήνηση μπορεί να δεις και ίδημα. Η πολλαπλή σκλήνηση συνήθως δεν θα σου κάνει ίδημα και φαινόμενο μάζας, εδώ θα μπορείς να δεις ίδημα. Και μπορείς επίσης να δεις το bright spot design. Υπάρχουν κάποιες περιοχές οι οποίες φαίνεται ότι ξεφεύγουν πάρα πολύ και σου κάνουν πολύ υψηλό σήμα στην τραβδιοκολουθή. Ωραία. Μια άλλη νοσολογική οντότητα από την οποία πρέπει να γίνει η διαφορική διάγνωση είναι η σαρκοείδωση. Βέβαια, αυτό που σε βοηθάει είναι ότι σχεδόν πάντα συνυπάρχει συμμετοχή του αναπνευστικού. Αλλά κατά τα άλλα, μπορείς να δεις έναν εγκέφαλο ο οποίος θα έχει όλες αυτές τις πολλαπλές βλάβες, οι οποίες μπορεί να επεκτείνονται υποφλοιωδώς, στη λευκή ουσία, προσλαμβάνουν σκιαστικό. Βέβαια, οι βλάβες συνήθως προσλαμβάνουν ταυτόχρονα για διάστημα πάνω από 3 μήνες. Και το άλλο που σε βοηθάει είναι ότι συνήθως η σαρκοείδωση εκτός από αυτές τις βλάβες θα σου κάνει και μυγίτιδα. Συνήθως προσβάλλονται οι μήνυγες στις βάσεις του εγκεφάλου. Μπορεί να σου κάνει υδροκέφαλο ακριβώς επειδή προσβάλλονται αυτές οι μήνυγες. Επομένως, στοιχεία τα οποία θα σε βοηθήσουν να θέσεις τη διαφορετική διάγνωση. Είπαμε, συνυπάρχει σχεδόν πάντα συμμετοχή του αναπνευστικού. Εδώ μια τυπική εικόνα. Διόγκωση πυλών άμφο, οι λεγόμενες πατατοειδείς πύλες, οι οποίες είναι σχεδόν, όχι πάντα, αλλά είναι πολύ έτσι
αν υπάρχει και το κατάλληλο ιστορικό, είναι πολύ έτσι ενδεικτικές κάποιας σαρκοϊδούσης. Οι βλάβες, αν τις δεις μεμονωμένα, δεν ξέρεις το ιστορικό, μπορεί πολύ εύκολα να πεις «ΟΚ, okay, εδώ πιθανότατα έχω μία πολλαπλή σκλήνηση», μοιάζουν πάρα πολύ με πολλαπλή σκλήνηση, αλλά αυτό το οποίο τελικά σε βοηθάει είναι ότι συνήθως υπάρχει η μηνυγκίτιδα στη βάση του κρανίου, στη βάση του εγκεφάλου. Εδώ, για παράδειγμα, έχει προσβληθεί η αραχνοειδής μήνυγκα μπροστά από τα μεσεγκεφαλικά σκέλη και εδώ επίσης η αραχνοειδή στην άνω επιφάνεια της παρεγκεφαλίδας. Επομένως, στοιχεία τα οποία δεν θα δεις ποτέ φυσιολογικά σε μια κοινή πολλαπλή σκλήνηση. Τώρα, κάτι λίγο πιο εξωτικό είναι το σύνδρομο Σουζάκ. Είναι μια εξωτική, όχι εξωτική με την έννοια ότι απλώς είναι εξαιρετικά σπάνια, αλλά έχει κάποια τυπική έτσι, εικόνα, τόσο κλινικά όσο και απεικονιστικά. Και γι' αυτό τι λόγο την αναφέρουμε. Κλινικά θα σου κάνει εγκεφαλοπάθεια, αλλά θα σου κάνει απώλεια κοής και οπτικό έλλειμμα. Αυτά τα τρία απορρέουν από το γεγονός ότι είναι μία μικροαγγειοπάθεια. Απώλεια κοής θα σου κάνει επειδή προσβάλλουν τα αγγεία τα οποία αιματώνουν το SOUS και οπτικό έλλειμμα θα σου κάνει λόγω απόφραξης της αμφιβλοϊστροειδικής αφυλίας. Στο δε εγκέφαλο θα σου κάνει συνήθως αυτές τις βλάβες, δεν είναι απομυνωτικές βλάβες, έτσι είναι μικροαγγειοπαθητικές βλάβες, οι οποίες στο στέλεχος δεν μοιάζουν τόσο πολύ με dorsal fingers, περιγράφονται περισσότερο σαν χιονόμπαλες, έτσι, όσο μπορεί να το παρομοιάσει. Και κατά τα άλλα θα δεις επίσης βλάβες περικυλιακά, θα δεις επίσης βλάβες στα βασικά γάνγλια, έτσι, πράγματα τα οποία συνήθως δεν θα τα δεις στην πολλαπλή σκλήνηση. Επίσης, αν κάνεις μαγνητική τομογραφία υψηλής ευθύνειας, δεν θα δεις απόφραξη κεντρικής φλέβας, επομένως άλλο ένα σημείο που θα σε βοηθήσει στην διαφορική διάγνωση. Τώρα, σύνδρομο Behçet. Το σύνδρομο Behçet, βέβαια, συνήθως θα έχεις και άλλες εκδηλώσεις, όπως έλκη βλενογόνου, πρόσθια χωριοειδίτιδα, αλλά κάνει συνήθως αυτές τις εκτεταμένες περιοχές με διάχυτη προσβολή της λευκής ουσίας. Η κλινική εικόνα συνήθως είναι θορυβώδης. Μπορείς να έχεις μεγάλες διηθητικές βλάβες στους στελέχους και των βασικών γαβλίων, με ίδρυμα και πρόσληψη σκιαστικού, η οποία σιγά σιγά όσο δίνεις τη θεραπεία και περνάει ο καιρός, η πρόσληψη αυτή σκιαστικού περνάει. Αλλά το βασικό βέβαια το οποίο θα σε βοηθήσει είναι ότι όλα αυτά τα πράγματα δεν εκδηλώνονται μόνο τους. Έχεις τα τυπικά έλκη στον χώρο γλαινογόνου και έχεις επίσης και την πρόσθια χωροειδίτιδα εδώ με ένα τυπικό εξίδρωμα έτσι, και μια διάχυτη προσβολή του γλαινογόνου. Επίσης, επειδή πρόκειται για ένα φλεγμονώδες νόσημα, μπορεί να έχει συν τη άλλη και απεικονιστικά ευρήματα από θρόμωση φλεβωδών κόμπων. Επομένως, μπορεί να έχει πολλαπλές βαριές απεικονιστικές βλάβες, οι οποίες σίγουρα θα σε βοηθήσουν να θέσεις διαφορική διάγνωση. Πάλι βλάβες από σύνδρομο Behçet, εκτεταμένες βλάβες, εδώ πέριξ της τετάρτης κοιλίας, οι οποίες φαίνεται κιόλας να έχουν και κάποιο φαινόμενο μάζας, να πιέζουν την τετάρτη κοιλία προς τα αριστερά και να επεκτείνονται και στον θάλαμο δεξιά και πιο πάνω. Επομένως, σίγουρα εικόνες οι οποίες σε βοηθάνε να θέσεις σωστά την διαφορική διάγνωση. Και θα τελειώσουμε με την PML, την Progressive Multifocal Leukoencephalopathy, η οποία ουσιαστικά οφείλεται στο γεγονός, οφείλεται σε αυτά τα καινούργια φάρμακα που παίρνουν. Καινούργια βέβαια σε εισαγωγικά πλέον, εντάξει, έχουν γίνει μια πραγματικότητα για τους ασθενείς με πολλαπλή σκλήνηση. Κυρίως το Natalizumab, που είναι ένα μονοκλονικό αντίσωμα, το οποίο πάει και κάθεται πάνω στα τάφλια υφοκύτταρα και τα εμποδίζουν να περάσουν τον αιματοεγκεφαλικό φραγμό του εγκεφάλου και να δημιουργήσουν νέες βλάβες, και το Dimethyl Fumarate. Επομένως, αυτά τα φάρμακα, ναι μεν είναι πολύ έτσι ευεργετικά για την πολλαπλή σκλήνηση, αλλά προκαλούν και ανασοκαταστολή και άτομα τα οποία έχουν στο παρελθόν μία λίμωξη με ιό GCV μπορεί να αναπτύξουν αυτή την λεύκο εγκεφαλοπάθεια, η οποία ουσιαστικά μπορεί να οφείλεται στην ενεργοποίηση, επανενεργοποίηση αυτού του ιού.
Και είχα σήμερα κιόλας μια συζήτηση με ένα συνάδελφο νευρολόγο. Εγώ τουλάχιστον δεν το ήξερα και μου είπε ότι αυτά τα φάρμακα, δηλαδή η πιθανότητα να πάθεις PML, είναι περίπου 1 στα 10.000. Και του λέω, δέχεστε τόσο υψηλό ρίσκο? Και μου λέει, ναι, δεχόμαστε τόσο υψηλό ρίσκο, αν και η PML είναι μια καταστροφική ασθένεια. Δηλαδή, πολλές φορές σου αφήνει πολύ σημαντική αναπηρία. Δεχόμαστε τόσο υψηλό ρίσκο, γιατί αυτά τα νέα φάρμακα ουσιαστικά σου εξαλείφουν σχεδόν τον κίνδυνο να εμφανίσεις νέες βλάβες. Επομένως, είναι ένα ρίσκο που δέχονται να το πάρουν οι ασθενείς. Και σύν της άλλης, λέει, εννοείται ότι κατά τη διάρκεια, εγώ όσο τους δίνουμε τον ναταλιζουμάπ, κάνουμε ένα τρίμηνο ή εξάμηνο, μου φαίνεται, μαγνητική τομογραφία. Και αν δούμε βλάβες, ακόμα και αν ο ασθενής είναι ασυμπτωματικός, όπως αυτή εδώ η σαφώς αποριζόμενη βλάβη στη λευκή ουσία, αν δούμε βλάβες, τότε κατευθείαν σταματάμε το φάρμακο και ξεκινάμε κάποιο άλλο τύπο αγωγή. Επομένως, πρόκειται για νέες βλάβες, έτσι, που μπορεί να είναι σε κλινικά σταθερούς ασθενείς, δηλαδή έχεις ένα στάδιο που είναι ασυμπτωματικό και μετά θα αρχίσουν αυτές οι βλάβες να σου δίνουν συμπτώματα. Δεν σημαίνει, σε ένα 30% προσλαμβάνουν σχεστικό, αλλά δεν σημαίνει, υπάρχουν πολλές περιπτώσεις που δεν προσλαμβάνουν σχεστικό. Δεν συμμετέχει ο νοτιός μυελός, συνήθως είναι η λευκή ουσία, υποφλοιώδης και εντοβάθη λευκή ουσία με τοπία και βρεγματοληνιακά. Συνήθως είναι μεγάλες βλάβες ή σειραίουσες πολυαισθητικές βλάβες, γύρω-γύρω μπορεί να υπάρχουν μικρότερες βλάβες. Και σίγουρα αυτό το οποίο σε βοηθάει είναι ότι αν κάνεις και έναν έλεγχο, στον ορό θα δεις ότι υπάρχει επανενεργοποίηση της λίμωξης με τον ιό GCV. Και νομίζω αυτή είναι η τελευταία διαφάνεια, έτσι πώς φαίνεται τυπικά μια PML στην αξονική τομογραφία με εκτεταμένες βλάβες με τοπία, συμμετρικά, πώς φαίνεται επίσης και στη διάχυση, με αυξημένο τάβριο σήμα. Και είπαμε ότι ναι, μεν το δέχονται να πάρουν αυτό το ρίσκο οι ασθενείς, αλλά σύν της άλλης τους παρακολουθούν στενά οι νευρολόγοι, μη τυχόν και αναπτύξουν τέτοια επιπλοκή και σταματάνε κατευθείαν το φάρμακο. Ωραία, ευχαριστώ από μένα. Εμείς ευχαριστούμε τον κύριο Φιλίτση. Ήταν πολύ καλή η οπτική που μας έδωσε το θέμα. Δηλαδή, είχαμε την ευκαιρία να δούμε τα στοιχεία που βοηθάνε στη διαφορετική διάγνωση καταστάσεων που μπορεί απεικονιστικά να μοιάζουν. Ενώ αυτό είναι ίσως και το πιο δύσκολο κομμάτι στη δουλειά του ακτινολόγου, να ξεχωρίσει καταστάσεις με ανάλογη εικόνα. Προφανώς και η κλινική εικόνα βοηθάει και η συζήτηση με τους νευρολόγους βοηθάει. Αλλά σίγουρα η κατανομή των βλαβών, το μέγεθος, η ακριβής θέση και άλλα χαρακτηριστικά είναι εξαιρετικά χρήσιμα. Υπάρχει κάποια ερώτηση από τους συναδέλφους που μας παρακολουθούν από μακριά ή από τους παρόντες. Όποιος μας παρακολουθεί από μακριά μπορεί να κάνει unmute και να κάνει την ερώτησή του ή το σχόλιο του ή την παρατήρηση που θα ήθελε ενδεχομένως να κάνει. Το ίδιο ισχύει βέβαια και για τους παρόντες. Μέχρι ότου υπάρχει κάποιο ενδιαφέρον για κάποια ερώτηση, θα ήθελα να ρωτήσω. Βασίστηκε η παρουσίαση και πολύ σωστά στην κατανομή, στο είδος των βλαβών, τεχνικές πιο εξειδικευμένες. Ξέρω εγώ, μια εποχή η σπεκτροσκοπία είχε αποκτήσει πολύ επικαιρότητα στο να βοηθάει στη διαφορετική διάγνωση ή το να κάνει κανείς μελέτες perfusion στη μαγνητική τομογραφία. Έχουν νόημα, τα βάζει κανείς στη ρουτίνα όταν έχει αμφιλεγόμενα περιστατικά, αν είναι μέση ή όχι. Ευχαριστώ για την ερώτηση. Τώρα, για να κάνω αυτό το μάθημα, είχα την ευκαιρία να έτσι να δω εκτεταμένα τη βιβλιογραφία. Τώρα, ουσιαστικά, αυτές οι μέθοδοι τις οποίες περιγράφεται είναι περισσότερο αν υποψιάζεις σε κάτι άλλο. Ας πούμε, αν υποψιάζεις έναν όγκο και πας περισσότερο προς τον όγκο και θες να αποδείξεις ότι είναι όγκος, ας πούμε, μια κακοήθεια, εννοείται ότι μια πλασματοσκοπία μπορεί πιθανώς να σου δείξει ένα πικ γαλακτικού οξέως ή μπορεί να σου δείξει κάποια άλλα χαρακτηριστικά τα οποία να τεκμηριώσουν ότι αυτό δεν είναι MES και είναι όγκος. Το ίδιο ενδεχομένως είναι και η perfusion imaging. Δηλαδή δεν είναι τόσο για να σου αποδείξει ότι είναι πολλαπλής κλίνηση, όσο για να σου αποδείξει ότι είναι η άλλη διάγνωση που υποψιάζεσαι στη διαφορετική διάγνωση. Αλλά στον χώρο της πολλαπλής κλίνησης όλα αυτά παραμένουν ακόμα στο ακαδημαϊκό επίπεδο, στο ερευνητικό επίπεδο. Δεν έχουν κάποια άμεση εφαρμογή. Ευχαριστώ πολύ.
Κάποια άλλη ερώτηση, σχόλιο ή παρατήρηση. Ας περάσουμε νομίζω στα περιστατικά και ίσως έτσι δοθεί και η ευκαιρία να κάνουμε στο τέλος μια συζήτηση. Καλησπέρα σας και από μένα. Θα δούμε μαζί κάποια περιστατικά με κλινικό ενδιαφέρον σχετικά με τη διαφορετική διάγνωση της πολλαπλής κλίνησης. Το πρώτο μας περιστατικό αφορά γυναίκα 60 ετών, η οποία εμφανίζει ευνίδια δυσαρθρία και πτώση γωνίας του στόματος προς τα δεξιά. Από το ατομικό της αναμνηστικό σημειώνεται αρθρίτιδα, υστερεκτομή, νευρολιθίαση που είχε αντιμετωπιστεί με ερυθροθρεξία και η μικρανία η οποία ξεκίνησε σε νεαρή ηλικία και συνεχίστηκε μέχρι και την εμεινόμενη. Η γυναίκα ήταν καπνίστρια. Στα πλαίσια διαέρευνης της κλινικής εικόνας πραγματοποιήθηκε μία μαγνητική τομογραφία εγκεφάλου, η οποία ανέδειξε κάποιες μικρές αιστείες στη λευκή ουσία περικυλιακά και υποφυλλωδώς αμφωτερόπλευρα, καθώς και μία μεγαλύτερη αιστεία οπίστια με τοπία αριστερά, η οποία είχε διάμετρο περίπου 18 χιλιοστά και εμφάνισε ήπιο περιαισθητιακό είδημα. Οι βλάβες αυτές εμφάνισαν αυξημένο σήμα στις TAP2 και φλέα ακολουθίες. Μετά την ενοχλία διαέγγισης και αγραφικής ουσίας, παρατηρήθηκε μόνο ήπιος εμπλουτισμός της μεγαλύτερης αιστείας αριστερά, στοιχείο ενδεικτικό ενεργότητας της αιστείας αυτής. Επίσης, στην ακολουθία diffusion, η βλάβη δεν παρουσίαζε χαμηλό σήμα στο χάρτη ADC. Ακολούθησε μια μαγνητική τομογραφία αυγενικής και θωρακικής μοίρας της σπονδυλικής στήλης, που δεν ανέδειξε κάποιο ιδιαίτερο έγκλημα από τον νοτιαίο μυελό. Η γυναίκα τέθηκε σε ενδοφλέβιο σχήμα σουλμεντρόλ για 4 μέρες με ύφεση των συμπτωμάτων της, αλλά χωρίς πλήρη αποδρομή τους. 20 μέρες αργότερα και εξαιτίας της μη πλήρους αποδρομής της κλινικής της εικόνας, έλαβε δεξαμεθαζόν για 3 μέρες και εισήχθη στο νοσοκομείο για περαιτέρω διαρεύνηση και αντιμετώπιση. Κατά την εισαγωγή της, η νέα νευρολογική εξέταση δεν είχε κάποιο ιδιαίτερο έβριμα πέρα από την πτώση γωνίας στόματος δεξιά, η οποία και παρέμεινε. Ακολούθησε ένας εργαστηριακός έλεγχος, δεν είχαμε αυξημένους δείκτες φλεγμονής, ούτε κάποιο έβριμα από το βιοχημικό και ορμονολογικό έλεγχο. Η γενική και καλλιέργεια όρων ήταν αρνητική, η εξέταση του εγκεφαλονοτήρου υγρού επίσης και έγινε υγρολογικός έλεγχος για επαντήτητες, για HIV, ΕΠΗ, κυταρομεγαλωριό, Epstein-Barr, διάφορα αυτοαντισώματα, όλος ο έλεγχος ήταν αρνητικός. Ακολούθησε μια αξονική τομογραφία εγκεφάλου στο πλαίσιο της διαρεύνησης, στην οποία επανελέγχεται η υπόπυκνη βλάβη στην υποφυλλώδη λευκή ουσία αριστερά, την οποία και γνωρίζαμε, και μια αξονική τομογραφία θώρακος και κοίλιας χωρίς ιδιαίτερα παθολογικά ευρήματα. Έτσι, η γυναίκα υποκλήθηκε σε νέα μαγνητική τομογραφία εγκεφάλου, η οποία, όπως βλέπουμε, ανέδειξε την προηγηθήσα βλάβη οπίστια με τοπία αριστερά, που έχει αυξηθεί αρκετά σε έκταση και μέγεθος συγκριτικά με την προηγούμενη εξέταση, όπως επίσης έχει αυξηθεί και το περιβάλλον περιαισθητιακό είδημα. Μετά την ενδοφλέβια έγχυσης και γραφικής ουσίας, η βλάβη τώρα παρουσίαζε έντονο βακτηριωδή εμπλουτισμό με μερικά κεντρικά εμπλουτιζόμενα στοιχεία. Γενικά, ο δακτυλιωδής εμπλουτισμός μας θέτει στη διαφορική μας διάγνωση μια ογκόμορφη MS, ένα πολύμορφο γλιοβλάστομα, απόστημα ή κάποια δευτεροπαθή εντόπιση. Ωστόσο, αν κοιτάξουμε πιο προσεκτικά, θα δούμε ότι η βλάβη ακολουθεί το λεγόμενο μήνυμα δακτυλιωδή εμπλουτισμό, το Ring Sign, με μέτωπο προς το οποίο, το οποίο είναι ένα ιδιαίτερο απεικονιστικό γνώρισμα της ογκόμορφης πολλαπλής κλίνης. Ακολούθησε μια φασματοσκοπία εγκεφάλου, στην οποία είχαν μια πτώση του μία και του λασπαρτικού οξέως, που είναι γενικά ένας δείκτης απώλειας νευρώνων, άλλο ιδιαίτερο γνώρισμα της πολλαπλής κλίνησης. Επομένως, τα απεικονιστικά χαρακτηριστικά της βλάβης, σε συνδυασμό με τα ευρήματα από τη φασματοσκοπία, έθεσαν ως πρώτη πιθανή διάγνωση την ογκόμορφη MS. Η βιοψία που έγινε σε δεύτερο χρώμα επιβεβαίωσε την απομυελληματική φύση της βλάβης. Η ασθενής στέθηκε σε θεραπεία με κορτικοστεροειδή, με σύσταση για τακτική παρακολούθηση και σταδιακά η κλινική της εικόνα παρουσίασε περαιτέρω βελτίωση. Να συζητήσουμε το περιστατικό ή να τα δούμε και τα τρία. Εγώ θα έλεγα να το δούμε και τα τρία. Λοιπόν, περνάμε στο δεύτερο περιστατικό μας, το οποίο αφορά γυναίκα 48 ετών με ιστορικό πολλαπλής κλίνησης από το 2000. Με πολλαπλές υποτροπές και προοδευτικότητα της νόσου. Η γυναίκα ήταν υπαγωγή με φινκολιμόδια από το 2017. Ευνίδια παρουσίασε επιδείνωση της κλινικής της εικόνας με ζάλι, αδυναμία, διαταραχές του λόγου, διπλοπία και παραγκεφαλαιδική δυσαρθρία, και έτσι έγινε εισαγωγή της για περαιτέρω διερεύνηση και αντιμετώπιση. Κατά την κλινική της εξέτασης στα ΤΕΠ, είχε μια κλίμακα γλασκόπης 15/15, ήταν δηλαδή προσανατολισμένη σε χώρο, χρόνο και αυτό,
ο Πιάνς ήταν ελεύθερος, επίσης ενώ εμφάνισε μια διπλοπία, νησταγμό, παραγκεφαλική δυσαρθρία και τρόμο τελικού σκοπού. Να αναφέρουμε ότι η γυναίκα ήταν κατακτημένη, δηλαδή είχε ήδη εγκαταστημένη σπαστική τετραπάριση. Από τον εργαστηριακό έλεγχο που ακολούθησε, αναδείχθηκε μια λιμφοπενία, ενώ ο βιοχημικός και ο μονολογικός έλεγχος δεν είχαν κάποιο παθολογικό έρευνα. Ο βιολογικός έλεγχος για HIV, υπατήτητες, κύτταρο μεγαλοϊό, Epstein-Barr, ερυθρά και τα διάφορα αυτοαντισώματα ήταν αρνητικός. Όμως ανιχνεύτηκαν υψηλά επίπεδα του UJCV, η πρώτη μέτρηση ήταν 1010 αντίγραφα ανά ml. Ακολούθησε μια μαγνητική τομογραφία κεφάλου, στην οποία απεικονίστηκαν οι απομυελινοτικές αιστείες περικυλιακά και στο μεσολόβιο από το γνωστό ιστορικό MS, το λεγόμενο Dawson Finger που αναφέραμε και προηγουμένως, καθώς και νέες αιστείες οι οποίες δεν υπήρχαν στα παραγκεφαλικά ημισφαίρια, στα σκέλη της παραγκεφαλίδας, στη γέφυρα, καθώς και μια μεγαλύτερη βρεγματοενιακά αριστερά. Έχουμε δηλαδή την εμφάνιση νέων αιστείων. Οι αιστείες αυτές εμφάνιζαν αυξημένο σήμα στις πλέον και τα δύο ακολουθίες και χαμηλό σήμα στις ταφένα ακολουθίες. Το αυξημένο σήμα στους οδοντούς πυρήνες στην ταφένα ακολουθία βιβλιογραφικά έχει βρεθεί ότι σχετίζεται με τις επαναλαμβανόμενες εξετάσεις που υποβάλλονται συχνά οι ασθενείς με πολλαπλή σκλήνηση και δεν αποτελεί κάποιο στοιχείο ενεργότητας της νόσου αυτής καθεαυτής. Μετά την ενδοφλέβεια έγχυσης και γραφικής ουσίας, δεν παρατηρείται εμπλουτισμός των αλλοιώσεων στα εγκεφαλικά ημισφαίρια, πέρα από έναν μόλις υποσημενόμενο εμπλουτισμό στα ημισφαίρια της παραγκεφαλίδας. Επομένως, λόγω της λιμφοπενίας, της αγωγής με φυγκολιμόδη, της ακτινολογικής εικόνας από τη μαγνητική τομογραφία εγκεφάλου και της επιβεβαίωσης μέσω της μέτρησης των αντιγράφων του ιού στο ένι, τέθηκε η διάγνωση της PML, της προοδευτικής πολυαισθητικής λευκοεγκεφαλοπάθειας, διακόπη φυγκολιμόδη και έγινε έναρξη αγωγής με μερταζαπίνη. Πραγματοποιήθηκε νέα μαγνητική τομογραφία εγκεφάλου, στην οποία βλέπουμε ότι βλάβες στην παραγκεφαλίδα, στη γέφυρα και βρεγματοενιακά παρουσιάζουν πλέον μια αύξηση του μεγέθους του συγκριτικά με την προηγούμενη εξέταση, όπως επίσης και μια πιο εκτεταμένη πρόσληψη του σκιαγραφικού στο ύψος των παραγκεφαλαιδικών σκελών. Επίσης, στην ακολουθία diffusion, οι βλάβες δεν εμφάνισαν χαμηλό σήμα στο πάρτι είδηση. 20 μέρες αργότερα γίνεται μια νέα μαγνητική τομογραφία εγκεφάλου, στην οποία έχουμε μια έκδηλη ακτινολογική επιδείνωση. Βλέπουμε ότι οι βλάβες στην παρακεφαλίδα, στη γέφυρα και βρεγματοενιακά έχουν πλέον αυξηθεί αρκετά σε έκταση και μέγεθος συγκριτικά με τις παλιότερες εξετάσεις. Και έχουμε και μια νέα αιστεία στον προμήκη δεξιά, η οποία δεν προϋπήρχε. Επίσης, μετά την ενδοφλέβεια έγκυσης και γραφικής ουσίας, οι βλάβες της παρακεφαλίδας εμφάνισαν πιο εκτεταμένη πρόσληψη του σκιαγραφικού. Έχουμε μια αύξηση του εμπλουτισμού στη γέφυρα, ενώ και η βλάβη βρεγματοενιακά αριστερά παρουσιάζει εμπλουτισμό που δεν εμφάνιζε στις προηγούμενες εξετάσεις. Πέρα από την ακτινολογική επιδείνωση που είδαμε, η ασθενή ταυτόχρονα επιδεινώθηκε κλινικά. Είχαμε επιδείνωση του νησταγμού και της δυσαρθρίας και μετάπτωσε σε ένα επιληπτικό στάτους. Έγινε νέο αιματολογικό έλεγχο που έδειξε αποκατάσταση της λιμφοπενίας και νέα μέτρηση των αντιγράφων του ιού, οι οποίοι πλέον ήταν οριακά ανιχνεύσιμοι. Επομένως, από όλα αυτά τα ευρήματα, θεωρήθηκε πιθανή η μετάπτωση από PML σε Iris και έγινε έναρξη εκτοήμερου σχήματος κορτικοστεροειδών. Ως Iris, ορίζουμε γενικά ένα φλεγμονώδη σύνδρομο ανοσιακής αποκατάστασης μετά από μια παρατεταμένη δηλαδή περίοδο νοσοκαταστολής, όταν αυτή έρθει, ο οργανισμός υπεραντιδρά στα ίδια κατεστημένα παθοδόνα. Και αυτό ακτινολογικά μεταφράζεται με την αύξηση του μεγέθους των βλαβών, καθώς και τον εμπλουτισμό βλαβών που μέχρι πρώτη δεν εμφάνιζαν πρόσληψη του σκιαγραφικού. Οι εξονικές τομογραφίες που γενελήθηκαν με τη διαδικασία του επίγοντος δεν έδειξαν κάποιο ιδιαίτερο παθολογικό έβριμα, ενώ η νέα σφαινοτιά παρακέντηση έδειξε ότι τα επίπεδα του ιού όλο και μειώνονταν. Η ασθένηση παρέμεινε υπνηλική με ένα λόγο δυσαρθρικό και συνεχίστηκε ένα δεύτερο 7ήμερο σχήμα κορτικοστεροειδών. Ακολούθησε νέα μαγνητική τομογραφία εγκεφάλου, στην οποία έχουμε μία στασιμότητα, θα λέγαμε, της ακτινολογικής εικόνας, δηλαδή οι βλάβες παραμένουν στην παρακεφαλίδα, στη γέφυρα, βρεγματοενιακά, χωρίς ουσιώδη μεταβολή. Θα μπορούσαμε ίσως να πούμε μία ήπια ελάττωση της έκτασής τους, αλλά και μία ελάττωση του εμπλουτισμού τους μετά την ενδοφλέβεια έγχυσης και γραφικής ουσίας. Έτσι, η ασθενής ολοκλήρωσε το δεύτερο 7ήμερο σχήμα κορτικοστεροειδών και άρχισε να βελτιώνεται και νευρολογικά, κυρίως όσον αφορούν στην αντίληψη, την κατανόηση και τη μερική υποχώρηση της δυσαρθρίας της. Πλέον τα αντίγραφα του UJCV ήταν αρνητικά.
ακολούθησε μία νέα μαγνητική τομογραφία εγκεφάλου, στην οποία έχουμε έγκυρη βελτίωση. Βλέπουμε ότι οι βλάβες αρχίζουν πλέον να μειώνονται αισθητά σε μέγεθος, αλλά το πιο εντυπωσιακό απ' όλα είναι ότι μετά την ενδοπλεύη έγκυσης και αγραφικής ουσίας, οι βλάβες παρουσίαζαν σχεδόν πλήρη εξάλληψη του εμπλουτισμού τους. Συνοψίζοντας λοιπόν για το δεύτερο περιστατικό μας, αυτό αφορούσε μια ασθενή με ιστορικό πολλαπλή σκλήρυνση υπαγωγή με θυμπολιμόδη τα τελευταία 3 έτη, η οποία εμφάνισε ξαφνικά επιδείνωση της κινητικής της ικανότητας και των γνωστικών λειτουργιών της. Μετά από εικονιστικό έλεγχο με μαγνητική τομογραφία εγκεφάλου και προσδιορισμό των αντιγράφων του ιού JCV, διαγνώστηκε με PML και νοσηλεύτηκε προς περαιτέρω αντιμετώπιση. Κατά τη διάρκεια της νοσηλείας της, είδαμε ότι η ασθενής επιδεινώθηκε τόσο αποκονιστικά όσο και κλινικά. Θεωρήθηκε ότι μετέπεσε σε ένα σύνδρομο Άρης και αντιμετωπίστηκε επιτυχώς με σχήματα ενδοφλέβων κορτικοστεροειδών και πλασμαφαιρέσεις. Και περνάμε στο τελευταίο μας περιστατικό, το οποίο αφορά ένα αγόρι 3 ετών, το οποίο προσκομίστηκε στα ΤΕΠ λόγω αναφερόμενων αντιρρήτων από 8 ημέρου, με επιδείνωση αυτού, με συνοδό εμφάνιση αιμέτων, αδυναμίας, δυσκολία στη βάδιση, αταξία και μορθρότητα. Το ατομικό αναμνηστικό αναφέρεται ελεύθερο πέρα από έναν πρόσφατο εμβολιασμό πριν από περίπου 20 μέρες. Το οικογενειακό και φαρμακευτικό αναμνηστικό ήταν επίσης ελεύθερο. Κατά την κλινική εξέταση στο τμήμα επιγόντων των περιστατικών, το παιδί ήταν σε μια επηρεασμένη γενική κατάσταση με ένα εμπήριο του έως 38. Από τα λοιπά συστήματα δεν είχαμε κάποιο ιδιαίτερο έβλημα, ωστόσο από το νευρικό σύστημα το παιδί παρουσίαζε μια γενική δυσκαμψία. Ακολούθησε εργαστηριακός έλεγχος, ο οποίος ανέδειξε αυξημένους δείκτες φλεγμονής, υψηλή CRP, λευκά με τύπο και αυξημένα D-dimers. Το εγκεφαλονοτείο υγρό, εξαίρεση και καλλιέργεια δεν ανέδειξε κάποιο ιδιαίτερο έλλειμμα. Η γενική και καλλιέργεια όρων, η καλλιέργεια αίματος, καθώς και η μαντού, γενεργήθηκε αργότερα, ήταν όλα αρνητικά. Ενώ ακολούθησε PCR για όλα τα πιθανά παθογόνα που μπορεί να προκαλέσουν μηνυγίδιδα, χωρίς να απομονωθεί κάποιο από αυτά. Ακολούθησε μια αξονική τομογραφία εγκεφάλου, η οποία δεν έδειξε κάποιο χαρακτηριστικό παθολογικό έβλημα και έτσι το παιδί οδηγήθηκε σε μια μαγνητική τομογραφία εγκεφάλου, η οποία όπως βλέπουμε δείχνει πολλαπλές αιστείες αυξημένου φλερ και τα δύο σήματος, με ασαφή εφορισμό στη λευκή ουσία, η οποία σειραίων κατά τόπου στον αριστερό με το πυρόλογο, αλλά και ημιακά αριστερά, εντοπίζονται κυρίως σε υποπλειώδεις θέσεις, αλλά αφορούν και την κεντρική λευκή ουσία και τον μισολόγο. Οι αιστείες αυτές, όπως είπαμε, είχαν αυξημένο σήμα τόσο στη φλέρα όσο και στις καρδιοακολουθίες. Μετά την ενδοφλέβη έγκυσης και αγραφικής ουσίας, οι βλάβες δεν εμφάνισαν εμπλουτισμό. Επομένως, τα απεικονιστικά αυτά ευρήματα, σε συνδυασμό με το ιστορικό ενός πρόσφατου εμβολιασμού πριν από περίπου 20 μέρες, το γεγονός ότι πρόκειται για ένα μονοφασικό επεισόδιο και τον αποκλεισμό άλλων παθήσεων, όπως λοιμώξεις του κεντρικού νευρικού συστήματος, οδήγησαν στη διάγνωση της οξείας διάσπαρτης εγκεφαλομυελίτιδας άντρων. Η μαγνητική τομογραφία γενικής και θωρακικής μοίρας υποδηλητικής στήλης δεν ανέδειξε κάποιο παθολογικό έγκλημα και έτσι έγινε ένα εξαγωγίσμα με την πρεζολόνη. Το παιδί διαπηρέτησε μετά την πρώτη όση κορτιζόνης και συνέχισε με πρεζολόνη. Σε επανέλεγχο λίγο καιρό αργότερα είχαμε μια απεικονιστική βελτίωση με ελάττωση του αριθμού και της έκτασης των αλλοιώσεων και το παιδί σταδιακά επανήλθε σε ένα καλό επίπεδο συνείδησης και επικοινωνίας με καλή γενική κατάσταση και καλή βάδιση χωρίς συστάθη. Και έτσι εξήλθε αερομετρικά και μονοδυναμικά σταθερά. Κλείνοντας, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Φινίτσι αλλά και την Β' Νευρολογική Κλινική του Νοσοκομείου Αχαίου για τη συνεργασία. Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας. Εμείς ευχαριστούμε, κυρία Σιδηροπούλου. Ήταν πολύ καλή παρουσίαση και η επιλογή των περιστατικών ήταν εξαιρετική, αλλά ήταν καλός και ο τρόπος παρουσίασης, γιατί μας συνδυάσατε τα απεικονιστικά ευρήματα με τα κλινικά δεδομένα και με τον παρακλινικό έλεγχο, που ουσιαστικά αυτή είναι και η ουσία της ακτινολογίας, ότι ασκείται σε υποειδικότητες, γιατί κανείς οφείλει να έχει γνώση και αντίληψη και του κλινικού προφίλ του ασθενή, αλλά και του βιοχημικού και του λοιπού εργαστηριακού προφίλ. Επομένως, η παρουσίαση ήταν ολοκληρωμένη και δείχνει πόσο κανείς μπορεί να είναι πολύ καλός ακτινολόγος, εάν έχει και τις γνώσεις που απαιτούνται, τις γνώσεις βάσης, γιατί αυτό τον βοηθάει την εικόνα να την αξιοποιήσει και τις λεπτομέρειες της εικόνας να τις αξιοποιήσει πάρα πολύ καλά. Επομένως, ευχαριστούμε για την πολύ ωραία παρουσίαση. Κ. Φινίτσι, θα ήθελε να κάνει κάποιο σχόλιο. Και στα τρία περιστατικά ήταν εξαιρετικά πάντως. Ναι, νομίζω ότι ναι, ήταν πώς το λένε, textbook case studies και πραγματικά έτσι δείχνουν ότι έγινε μια πολύ καλή δουλειά. Έτσι και διαγνωστικά και μ' άρεσε και ο τρόπος έτσι που φαινόταν, ιδίως στο IRIS, το οποίο είναι ένα σπάνιο φαινόμενο, έτσι που ενώ θα περιμέναμε βελτίωση, δηλαδή ενώ θεραπεύτηκε ουσιαστικά από το GCV, και μετά άρχισε ο οργανισμός να κάνει αντίδραση στο GCV. Οπότε ήταν πολύ
Europist. Πραγματικά διδακτικό. Κάποιο ερώτημα από τους συναδέλφους που μας παρακολουθούν ή από τους παριστάμενους, κάποιο σχόλιο, παρατήρηση. Αν όχι, δεν έχω παρά να ευχαριστήσω και τον κύριο Φινίτση και την κυρία Σιδηροπούλου για την πολύ εκπαιδευτική σημερινή ώρα, από την οποία είμαι σίγουρος ότι κερδίσαμε όλοι. Λοιπόν, σας χαιρετώ, καλό απόγευμα και να ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την επόμενη Τετάρτη. Γεια σας. Ευχαριστούμε.